Σε 12 ανέρχονται οι κενές θέσεις εκπαιδευτικών στη γενική εκπαίδευση, ενώ στα 80 υπολογίζονται τα κενά εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή και τα τμήματα ένταξης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον Ομό Μαγνησίας. Αυτή την εικόνα έχει στη διάθεσή της η τοπική διεύθυνση μία μόλις εβδομάδα πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Τα κενά είναι στην γενική εκπαίδευση, ανέρχονται σε 5 καθηγητές στην Α περιοχή Μαγνησίας, δηλαδή στην υπηρετική Μαγνησίας, και σε 7 καθηγητές στην ισιωτική περιοχή. Όσον αφορά τα κενά στην ειδική αγωγή, λείπουν 34 εκπαιδευτικοί και στα τμήματα ένταξης λείπουν 45 εκπαιδευτικοί, που όπως είπα και προηγουμένως θα προσληφθούν τις επόμενες ημέρες. Παρά τον μεγάλο αριθμό των κενών θέσεων εκπαιδευτικών, ιδίως ό,τι αφορά στην ειδική αγωγή και τα τμήματα ένταξης, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας αισιοδοξεί ότι τα στιγμένα κενά θα καλυφθούν εν καιρός. Καταβάλλεται μια υπεράνθρωπη προσπάθεια σε όλη την Ελλάδα, από όλους τους εκπαιδευτικούς αλλά και από το Υπουργείο, να καλυφθούν αυτά τα κενά μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Έτσι, οι μαθητές μας, κατά πάσα πιθανότητα, δεν θα βρουν κανένα κενό στις έδρες των αιθουσών διδασκαλίας. Ο επίσημος αγιασμός για τη δευτεροβάθμια θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα στις 10 το πρωί για πρώτη φορά στο Γενικό Λύκειο Αλμυρού. Από αυτόν τον αγιασμό οι μαθητές θα βγουν με γεμάτα χέρια, δηλαδή θα έχουν όλα τα βιβλία τους στα χέρια, πράγμα που έχει πάρα πολλά χρόνια να συμβεί. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση τα κενά εκπαιδευτικών υπολογίζονται σε 12 και αφορούν στην ισιωτική Μαγνησία, όπου καταβάλλονται προσπάθειες να καλυφθούν μέσα από την καταβολή πιστώσεων για την πρόσληψη αναπληρωτών. Δεν έχουμε κενά, τουλάχιστον στην υπηρετική Μαγνησία. Τα λίγα κοινά που παρουσιάζονται στα νησιά μας, που γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχουμε αυτή την ιδιαιτερότητα σαν ομός, προσπαθούμε, δίνοντας στοιχεία στο Υπουργείο μέσα της περιφέρειας, να μπορέσουμε να πάρουμε τις απαιτούμενες πιστώσεις, να τα λύσουμε και αυτά. Πιστεύω ότι μέχρι την επόμενη Δευτέρα όλα τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά. Την ίδια στιγμή, θερμά φαίνεται να αρχίζει η φετινή σχολική χρονιά, καθώς η Διδασκαλική Ομοσπονδία εξήγηλε 24ωρη απεργία στις 15 Σεπτεμβρίου, αντιδρώντας για το νέο τύπο ολοημέρου στην προσχολική αγωγή. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων Μαγνησίας καταγγέλει ότι με τις ρυθμίσεις του Υπουργείου μένουν άνεργοι από τον νομό 130 αναπληρωτές.